Φίλοι και φίλες, σήμερα το βίντεό μας έχει να κάνει με την ιστορία της μετατροπής ενός Honda CBR 125 RR μοντέλο 2008. Πολύ σύντομα να σας πω ότι το μηχανάκι είχε λυθεί όλο, είχε γίνει βίδες, είχε μείνει ο σκελετός με τον κορμό του μοτέρ πάνω μόνο και ξεκινήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές μας. Θα σας ξεκινήσω με τα εμφανισιακά πρώτα και μετά θα σας πάω στα μηχανολογικά. Εμφανισιακά πρώτα να πούμε η πρώτη αλλαγή που έγινε είναι ότι η μουρίτσα μας εδώ, το fairing, ήταν στο χρώμα αυτό του φτερού και βάφτηκε άσπρο για να δέσει πολύ ωραία με το υπόλοιπο. Και θεωρώ ότι έγινε μια πολύ ωραία αλλαγή και πολύ ωραία αναβάθμιση. Από εκεί και πέρα έφυγε. Εδώ μπήκε fairing τύπου MotoGP της Air Max, έφυγε το εργοστασιακό, πολύ καλύτερο στην αεροδυναμική, ειδικά όταν βάλεις το κεφάλι κάτω καταλαβαίνεις τεράστια διαφορά, δεν ακούς τίποτα, πάρα πολύ σωστό και λειτουργικό και επίσης πάρα πολύ όμορφο και στην εμφάνιση. Είναι light φημέ κιόλας όπως μπορείτε να δείτε, με αποτέλεσμα να έχεις και την αεροδυναμική τη σωστή, αλλά και να βλέπεις καλά, που είναι θέμα ασφάλειας και μας απασχολεί πάρα πολύ. Στη συνέχεια, αλλάχτηκαν οι καθρέφτες οι εργοστασιακοί. Μπήκαν αυτοί οι πάρα πολύ όμορφοι, εξάγωνοι καθρέφτες. Μετά, αλλάξαμε εδώ τις χειρολαβές. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι οι διπλές της ProGrip, η οποία φτιάχνει εξαρτήματα για τα Superbike. Πολύ καλή εταιρεία, όσοι είστε γνώστες το γνωρίζετε. Πάρα πολύ καλές και λειτουργικές όσον αφορά τη λαβή τους. Στη συνέχεια, carbon, αυτή η πανέμορφη carbon τάπα βενζίνης. Πήγαμε σε carbon κάλυμα αλυσίδας, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Πολύ καλά. Το ντύσαμε carbon και αυτό. Στη συνέχεια αυτά τα στηρίγματα για τα πίσω πατάκια ήταν ένα ασημί χρώμα. Βάφτηκε με αμμοβολή και έγινε μαύρο για να δέσει με το υπόλοιπο μηχανάκι. Εδώ μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στο πεντακάθαρο αυτό μοτέρ. Πολύ ωραία. Η σέλα ντύθηκε με αντιολισθητικό κάλυμα. Επίσης, αλλάχθηκαν τα φλάς με αυτά τα πανέμορφα LED. Βλέπετε πόση διαφορά είχε με το εργοστασιακό. Μπήκαν οι ανάλογες τάπες και τοποθετήθηκαν αυτά τα πανέμορφα φλάς, όπως μπορείτε να δείτε. Επίσης στις ζάντες μπήκαν ανακλαστικές ταινίες. Όχι μόνο μόρφη είναι θέμα μορφιάς αλλά και ασφάλειας. Το βράδυ ειδικά σε βλέπουν πολύ καλά όταν πέσουν φώτα επάνω. Η ασφάλεια όπως είπαμε μας ενδιαφέρει πολύ. Για μένα η πιο ωραία αλλαγή είναι η ουρά. Μονόσελο της Air Max, αλλά από αυτό το σημείο και μετά δεν έχει καμία σχέση με το εργοστασιακό, όπως μπορείτε να δείτε. Έγινε όλη η αλλαγή, έφυγε η λαβή, φτιάχτηκε με πολύ αστέρα. Από εδώ και πίσω, η ουρά μας μπήκαν αυτά τα πολύ όμορφα RR και έχει βγει αυτό το αριστούργημα για να έχουμε και μία εικόνα από το 600. Έχουμε εδώ κοντά μας και το μορτάκο, ο οποίος θα μας πει ένα γεια στην κάμερα και δεν μας αφήνει ήσυχους για να τελειώσουμε το βίντεο, δεν πειράζει. Βλέπετε μία καλύτερη εικόνα, σπαστή βάση πινακίδας, βλέπετε και τα πίσω φλασάκια, ενδεχομένως να βλέπετε και την ουρίτσα του Mort. Παίρνετε και μία εικόνα. Στη συνέχεια μπήκαν αγωνιστικά φτιαχτά σωληνάκια
φρένων, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, με τα ρακοράκια τους, αγωνιστικά τακάκια, DOT 5 της Motul σε υγρά φρένων, κορυφή. Εδώ μπορείτε να δείτε και την πάνω μεριά, πολύ ωραία. Και πίσω, ανάλογη μετατροπή, το βλέπετε εδώ, πολύ καλά. Μέχρι πίσω, την αλλαγή μας. Επίσης, όσον αφορά το θέμα κρατήματος, όπως μπορείτε να δείτε, αν μας αφήσει ο Μορτάκος, έλα αγάπη μου εδώ, θέλει να είναι και κοντά στον μπαμπά, έχουμε φαρδίνει τα λάστιχα, όπως βλέπετε το μπροστινό έχει μπει οριακά μέσα, το μηχανάκι πατάει 20 χιλιοστά φαρδύτερα, 10 χιλιοστά μπροστά έχει φαρδίνει το λάστιχο και άλλα 10 πίσω. Επίσης έχει χαμηλώσει 10 χιλιοστά το μηχανάκι και γι' αυτό όπως μπορείτε να δείτε στέκεται αρκετά όρθιο, καθώς αυτή η αλλαγή στο χαμήλωμα το έχει κάνει και στέκεται αρκετά όρθιο. Επίσης έχει αλλαχτεί το γρανάζι εδώ, είχε 14 δόντια τον μπροστινό, το εργοστασιακό είχε 15, τώρα φοράει 14. Japan το γρανάζι, δεν φοράει τίποτα από φτηνά πράγματα το μηχανάκι. Επίσης έχει μπει αγωνιστικό μπουζοκαλώδιο και αγωνιστικό μπουζί NGK. Καμία σχέση το ιριδίου μπουζί που φοράει με αυτό που φοράει από το εργοστασιακό. Πολύ καλύτερο ρεύμα, πολύ πιο δυνατό σπιθύρα. Πολύ πιο σταθερό. Επίσης έχουμε αλλάξει την μπαταρία, δεν φοράει τις σκηνές, φοράει μπαταρία λιθίου για αγωνιστική χρήση και αυτή πολύ πιο ελαφρύ από την εργοστασιακή, συν πολύ καλύτερο ρεύμα, πιο σταθερό, μεγάλη διαφορά και στο ρεύμα. Το ρεύμα, παιδιά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο μηχανάκι, να το θυμάστε αυτό. Δεν είναι μόνο οι βελτιώσεις σε μηχανικά εξαρτήματα, αλλά το ρεύμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην απόδοση του μοτέρ σας. Επίσης, βάλαμε αυτό το κουμψοτέχνημα, αυτή την ολόσωμη εξάτμιση. Από μπροστά φεύγει σωλήνα, δεν υπάρχει πλέον ούτε καταλύτης, ούτε σιγαστήρας. Ερχόμαστε εδώ. Μία σωλήνα ξερή και αυτό το υπέροχο τελικό της Dominator. Ελεύθερο τελείως το μηχανάκι. Και τέλος, έχουμε το εξάρτημα το οποίο το περιμέναμε περισσότερο από όλα, 6 μήνες παραλαβή. Αυτό το απίστευτο σταμπιλιζατέρ της HyperPro. Μπορείτε να δείτε εδώ. Ακριβώς παραγγελία για το μηχανάκι και η βάση και το σταμπιλιζατέρ. 25 ρυθμίσεων, παρακαλώ. State of the art να το πούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη διαφορά πλέον που έχει το μηχανάκι σε κράτημα, σε οδηγική συμπεριφορά, σε στρίψιμο, σε φρενάρισμα και σε νεύρο, φυσικά με τις αλλαγές που έχουμε κάνει. Αλλά η διαφορά, η μεγαλύτερη, παιδιά, την εντόπισα όταν μπήκε αυτό εδώ το πραγματάκι. Πρώτα αισθανόσουν ότι έχεις ένα παιχνίδι για το τιμόνι στα χέρια σου. Με το που μπήκε αυτό το εξάρτημα πάνω και κλείδωσε περίπου στη μέση της ρύθμισης, περίπου στη 12η με 13η σκάλα, νιώθεις ότι το μπροστινό έχει βιδώσει κάτω, ότι έχει στα χέρια σου ένα πολύ πιο μεγάλο και στιβαρό μηχανάκι. Παιδιά, καμία μα καμία σχέση. Επίσης έχει αλλαχτεί όλος ο φωτισμός μέσα στο καντράν σε LED λευκά από κίτρινα που φορούσε, συν και μπροστά έχουμε βάλει LED όλο το φωτισμό, τόσο εδώ στο μικρό, όσο και στα δύο φανάρια εδώ, πορείας και μεγάλη σκάλα.
Αυτά, παιδιά, εν ολίγης. Και τώρα να έρθει και η ώρα της αλήθειας. Θα το βάλουμε μπροστά. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι κρύο το μηχανάκι, μηδέν θερμοκρασία. Και τώρα έρχεται και η ώρα της αλήθειας. Το ακούσατε με ένα τρίτο περιστροφής ο στρόφαλος. Το μηχανάκι παίρνει μπροστά. Αυτό που σας έλεγα για τα ρεύματα. Κλείνοντας, παιδιά, το βίντεό μας, προσεχώς θα έχουμε και βίντεο με βολτούλα για να το δείτε το εργαλείο και στο δρόμο. Θα κάνουμε τη βολτούλα μας και θα τα πούμε. Δεν ξεχνάμε, φοράμε πάντα τη ζώνη μας, πάντα το κράνος μας, τον εξοπλισμό μας. Μπορεί να σε ανάλογα βίντεο σίγουρα το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, όσες φορές και να το πούμε, δεν είναι αρκετό. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς, να χαιρόμαστε τα εργαλεία μας, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να πηγαίνουμε τη βόλτα μας, να τα ευχαριστιόμαστε, αλλά να είμαστε καλά. Και παιδιά, μία τελευταία συμβουλή, θερμή παράκληση, δεν δίνουμε σημασία σε οδηγούς οι οποίοι είναι απαίδευτοι, αδαείς και οι οποίοι μας προκαλούν στο δρόμο να κάνουμε αγώνες. Ο δρόμος δεν είναι για αγώνες. Ό,τι θέλουμε, υπάρχουν οι πίστες, τα εργαλεία μας τα φτιάχνουμε να τα χαιρόμαστε για μας, για την πάρτη μας και όχι να προσπαθούμε να αποδείξουμε ή να συγκριθούμε με τον καθέναν. Δεν υπάρχει λόγος, όποιος θέλει συγκρίσεις, αφήστε το να πάει να τις κάνει μόνος του. Αυτός έχει το πρόβλημα, δεν το έχετε εσείς. Αυτά, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφή, καμπανάκι. Και επίσης, καλοδεχούμε τα σχόλιά σας, οι απορίες σας, οι ερωτήσεις σας για το μηχανάκι, ό,τι θέλετε, θα χαρώ να σας ακούσω. Να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα και ασφάλεια στο δρόμο.